κύριε Στατούλης μίλησε για μία ακόμη φορά για την υλοποίηση του σχεδίου ΣΔΙΤ και ανέφερε στην προέκτασή του πως με αυτήν την υλοποίηση ουσιαστικά θα υπάρξει και μείωση των δημοτικών τελών. Με το σχέδιο το δικό μας, κυρίες και κύριοι, είναι υποχρεωμένες οι δημοτικές αρχές να μειώσουν τα ανταποδοτικά τέλη για τα σκουπίδια. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι νέες μελέτες που έρχονται να αξιολογήσουν το σχέδιό μας. Οι αναφορές αυτές του κυρίου Τατούλη δεν έμειναν απάντες από την πλευρά των Δήμων. Και έτσι ο αντιπρόεδρος της ΣΚΕΔΕ και δήμαρχος Πύλου Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης σημείωσε χαρακτηριστικά. Γιατί όλα μαζί σε ένα καλάθι δεν χωράνε. Μίλησε για μείωση δημοτικών τελών. Κοιτάξτε, το να μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική που αφορά την προτιμή αυτοδιοίκηση δεν γίνεται καλύτερο. Οι μελέτες έχουν δείξει διάφορα, εξαρτάται πάντα από την τιμή που ο κάθε Δήμος έχει σήμερα. Δεν είναι απόλυτο ότι επειδή έχει μια τιμή α, όταν γίνει η ολοκληρωμένη διαχείριση θα μειώσει, θα αυξήσει δημοτικά τέλη σε κάποιες περιπτώσεις, θα μειώσει σε κάποιες άλλες. Άρα λοιπόν αυτό μην το λέμε και τα ακούν οι πολίτες, διότι δημιουργούμε και σύγχυση και πρόβλημα στην αυτοδιοίκηση. Διότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα της τιμής που είναι ακριβώς έτσι όπως το είναι μια πραγματικά καλή προσέγγιση με μεγάλη προσπάθεια και διαβούλευση της περιφέρειας, ίσως στα κόστη των Δήμων να μην είναι πάντα μειωτική αλλά και αυξητική. Γι' αυτό εμείς έχουμε ένα βασικό στοίχημα. Τα τοπικά σχέδια διαχείρισης να μπορέσουμε να μειώσουμε την ποσότητα που πηγαίνουμε. Γι' αυτό πετύχαμε ο φορέα διαχείρισης την ελάχιστη εγκυμένη ποσότητα των 100.000 τόνων, έτσι να διασφαλίζεται η λειτουργία των δομών της ολοκληρωμένης διαχείρισης.